Σκοτεινά που είναι εδώ μέσα. Σιγά. Μονάχα το καντήλι μπροστά στην Παναγία. Και το φως του καντηλιού είναι τόσο αδύναμο. Ανά, εκεί στο στρώμα. Εκεί είναι ο Μιχαήλ. Ο Κωνσταντίνος πάει κοντά του. Παναγία μου, φύλαγε τον. Φύλαγε τον. Ανοίξτε το παράθυρο. Δεν τον βλέπω. Δεν... Ναι. Να ανοίξω. Ορίστε. Πω. Τώρα μόλις ξεχωρίζει το αδύνατο πρόσωπό του ανάμεσα στα ξανθά μαλλιά του. Πώς έλειωσε. Έχει κλειστά τα μάτια. Σαν πεθαμένος. Να πάω κοντά στον Κωνσταντίνο. Ζή. Πες μου εσύ, Αλεξία. Ζή. Ναι. Ζή. Η καρδιά του χτυπά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έλα. Κουράγιο, Κωνσταντίνε. Θα τον σώσουμε. Θα τον σώσουμε μαζί. Εσύ κι εγώ. Μαζί. Ο Θεέ μου. Κλάψε, γέ μου. Κλάψε να ξελαφρώσεις. Πού τον βρήκες, Νικήτα? Στο μεγάλο δρόμο. Πώς έτσι, σε αυτή την κατάσταση? Έτσι ήταν, σαν πεθαμένος. Παλιά αίματα σκέπαζαν τα ρούχα του και τα μαλλιά του. Σε ένα δυο μέρη ήταν κτυπημένος, αλλά οι πληγές ήταν από μέρες. Πλάι του με το κεφάλι ανοιγμένο βογκούσε ένας δούλος. Τι δούλος, μήπως ήταν βουβός? Τον ξέρεις? Ναι, είναι βουβός. Ζει ακόμα? Ζει, ναι. Εδώ είναι κι αυτός. Μπόρεσες να συνεννοηθείς μαζί του? Πάνω κάτω, κατάλαβα πως τον έστειλε ο Δραξάν στον Ιβάτζη στη Σέτενα για να ελευθερώσει τον Μιχαήλ. Να τον ελευθερώσει, είπες? Ναι, έτσι έλεγε το γράμμα που είχε πάνω του ο δούλος. Υπογραμμένο από τον Δραξάν και με πανόγραμμα προς τον Ιβάτζη στη Σέτενα. Δεν καταλαβαίνω. Ο Δραξάν έγραφε στον Ιβάτζη να ελευθερώσει τον Μιχαήλ. Από εκείνα που είδα και από όσα με νοήματα μπόρεσε ο βουβός να μου πει, συμπεραίνω πως ο Δραξάν είχε στείλει το δούλο στη Σέτενα. Και πρέπει να τον έστειλε βιαστικά, γιατί εκεί κοντά που τους βρήκα ένα σαμαρωμένο άλογο έβοσκε ήσυχα. Δεν ήταν δυνατό να πήγε στη Σέτενα. Ως αργά τη νύχτα ο δούλος ήταν μαζί μου. Δεν πήγε βεβαίως εκεί. Το άλογο ήταν ξεκούραστο και ζωηρό, σαν να έβγαινε από το στάβλο. Πρέπει στο δρόμο να αντάμωσε τον Ιβάντζη και τη συνοδεία και να τους έδωσε το γράμμα. Γιατί η σφραγίδα ήταν σπασμένη και το γράμμα το βρήκα τσαλακωμένο και χωμένο μέσα στον κόρφο του δούλου. Από τα νοήματά του κατάλαβα πως διάβασαν το γράμμα. Συνεννοήθηκαν όλοι μαζί, πέταξαν το Μιχαήλ στο δρόμο, θέλησαν να σκοτώσουν και το δούλο και ύστερα έφυγαν. Υποθέτω πως τα έκαναν όλα αυτά για να μην έχουν να δώσουν λόγο στον Δραξάν όταν τους ρωτήσει γιατί ήταν ο Μιχαήλ σε αυτό το χάλι. Και άφησαν το γράμμα τάχα πως δεν το έλαβαν και θέλησαν να ξεπαστρέψουν το δούλο για να μην μιλήσει. Τέτοια τερτύπια τα ξέρει ο Ιβάντζης. Αχ, πότε θα τον πιάσω στα χέρια μου. Του έφτιαξε ένα ζεστό από ξεραβότανα που είχα μαζί μου. Θέλω να του στάξω λίγες σταγόνες. Είναι πολύ καλό. Μου το είχε μάθει ο Γεροπαγράτης. Αλεξία, φεύγω. Έλα έξω μαζί μου, κάτι να σε ρωτήσω. Πήγαινε, Αλεξία. Θα προσπαθήσω να του δώσω εγώ το ζεστό. Αλεξία, ξέρεις που βρίσκεται ο Γεροπαγράτης? Μας χρειάζεται κάποιος που να ξέρει από αρρώστιες. Παγράτης, δεν τα άμαθες? Πέθανε. Τον Άμυρο. Πότε? Το περασμένο φθινόπωρο. Και ήσουν εσύ μαζί του? Τον έβλεπε συχνά? Βέβαια ήμουν. Πάντα ήμουν μαζί του. Αυτός με ανέθρεψε μες στη σκλαβιά. Πες μου τότε. Πες μου. Ξέρεις αν τον πρόλαβε ο Γρηγόρης? Ξέρεις πού βρίσκεται τώρα ο Γρηγόρης? Ω Θεέ μου. Αλεξία, παιδί μου, μην κλαις έτσι. Μίλησε μου. Πες μου. Είδες τον Γρηγόρη? Ο Γρηγόρης. Τον σκότωσε. Ποιος τον σκότωσε, ποιος? Μη, Νικήτα, μη φωνάζεις έτσι. Μη σ' ακούσει ο άρρωστος και τρομάξει. Ποιος τον σκότωσε? Χθες. Τον έσφαξαν χθες. Στα βοτανά? Ναι. Ο Δραξάν? Δεν ξέρω. Τον έριξαν πάνω από τον πύργο. Ένα μαύρο κουβάρι. Έπεσε νεκρός στα πόδια μας. Αλεξία, παιδί μου. Έπρεπε να σε πάρω μαζί μου αμέσως και να σε παραδώσω στον αυτοκράτορα που χρόνια τώρα σε γυρεύει. Μα θα ήταν αμαρτία να αφήσεις τώρα τους δύο δυστυχισμένους που σε περιμένουν εκεί μέσα. Μείνε μαζί τους. Στα χέρια σου αφήνω τον Μιχαήλ. Και η πανάχραντη να τον λυπηθεί και να μεσητεύσει τον Κύριο για εκείνον. Κι εσύ? Εγώ φεύγω ευθύς. Πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη.
Και όταν δω το αυτοκρατορικό φλάμπουρο να κυματίζει πάλι στο φρούριο των Βοδενών και τον Δραξάν καρφωμένο στο παλούκι, τότε, τότε μόνο θα ξανάρθω. Πάμε τώρα. Έλα, ο άρρωστος σε περιμένει. Κωνσταντίνα, φεύγω. Εσύ μείνε εδώ στο φρούριο. Έχεις ανάγκη από ησυχία και ανάπαυση. Θα στείλω να φέρω τον πάτερ Ευθύμιο, τον ηγούμενο της μονής του Γρηγόρη. Σε 3-4 μέρες θα είναι εδώ. Και από αρρώστιες ξέρει αυτός. 4 μέρες. Είναι πολλές, Νικήτα. Ωστότε... Ωστότε η Παναγιά θα μας λυπηθεί, Κωνσταντίνε. Παρακάλεσε την λοιπόν με την καρδιά σου. Γιατί χρειάζεται να γίνει θαύμα. Σου τον παραδίδω, Αλεξία. Έρχομαι μαζί σου, Νικήτα. Πήγαινε με πριν φύγεις να δω εκείνο τον άμυρο δούλο. Έλα, πάμε. Μέρες και μέρες, πλάι στο στρώμα του Μιχαήλ, ο Κωνσταντίνος και η Αλεξία αγωνίστηκαν να το σώσουν από τα παγωμένα χέρια που ήταν απλωμένα απάνω του για να τον αρπάξουν. Νύχτες ολόκληρες πέρασαν άγρυπνοι, σκυμμένοι στο πλευρό του, τρέμοντας κάθε στιγμή πως θα πετάξει η ψυχή του με την τελευταία του αναπνοή. Μα δυνατότερα ακόμα από την αγάπη τους και από τα σοφά γιατρικά του πατέρ Ευθύμιου, τα νιάτα του Μιχαήλ πάλευαν με το χάρο. Ώσπου επιτέλους νίκησαν και η ανάρρωση άρχισε. Ωστόσο, ακόμα δεν έδειχνε κανένα σημείο πως η σκέψη του και το μνημονικό του ξαναγύριζαν. Μια-δυο φορές μόνο είχε κοιτάξει τον Κωνσταντίνο σαν να τον αναγνώριζε. Όταν όμως εκείνος τον ρώτησε πως αισθανόταν, έκλεισε πάλι τα μάτια του και απόκριση δεν έδωσε. Γιατί πάτερ Ευθύμη δεν φαίνεται να μας γνωρίζει? Γιατί δεν μας μιλάει? Τώρα λες πως είναι καλύτερα. Δεν πειράζει, γιέ μου. Μη στενοχωριέσαι. Σαν δυναμώσει ακόμα λίγο, θα του ξανάρθει σιγά σιγά και η θύμηση. Άντε, καθίστε εσείς εδώ κοντά του, παιδιά μου, και εγώ θα διαβάσω λίγο το προσευχητάρι μου, εκεί δίπλα στο λίχνο. Τι είναι πάλι αυτή η φασαρία? Από το δρόμο έρχονται φωνές. Μείνε εσύ εδώ, πάω κάτω να δω τι τρέχει. Ναι. Βλέπεις τίποτα από το παράθυρο, πάτερ Ευθύμιε? Όχι, γε, τίποτα δεν φαίνεται. Εγώ πάω. Αλεξία, Αλεξία, δεν άλλαξες. Μόνο που μεγάλωσες από τότε. Μιχαήλ. Είναι η αρχή της γιατριάς, κόρη μου. Άκουσε το όνομά σου και η λέξη αυτή φαίνεται του θύμισε τα παλιά χρόνια όταν την πρωτάκουσε. Θάρρος, κόρη μου, θάρρος. Η νίκη είναι πιο κοντά. Μα δεν ξαναμιλάει. Έκλεισε τα μάτια. Δεν πειράζει. Είναι βυθισμένος. Το μυαλό του ωστόσο μπορεί να δουλεύει. Υπομονή. Σώθηκε, κόρη μου. Σώθηκε. Αχ, πάτερ Ευθύμιε, σε σένα το χρωστάμε. Α, ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, ο Μιχαήλ μίλησε. Είπε το όνομά μου. Ναι, ευλογημένη να είσαι, Αλεξία. Με το όνομά σου λοιπόν συνήλθε. Αγαπημένε μου φίλε. Αγαπημένη. Τι ήταν οι φωνές στο δρόμο, γιέ μου? Δεν μιλάς? Τι τρέχει, παιδί μου? Φαίνεσαι ταραγμένος. Έπιασαν τον Δραξάν. Πώς? Ο Θεέ μου. Και τι θα τον κάνουν τώρα? Τι θα τον κάνουν? Γιατί δεν μιλάτε? Παναγία μου, Παρθένα. Θα εκτελέσουν τη διαταγή του αυτοκράτορα λοιπόν. Θα τον... Ήταν φρικτό. Φρικτό. Ο βουβός δούλος τον είδε από το παράθυρο και έτρεξε έξω. Μα τον σταμάτησαν, τον έδιωξαν. Ο Δραξάν τον είδε, του χαμογέλασε. Τον χαιρέτησε με το χέρι. Και φώναζε ο δύστυχος δούλος και δερνόταν, ώσπου έπεσε χάμω ανέστητος και τον κουβάλισαν μέσα. Πού τον έπιασαν τον Δραξάν? Δεν ήταν πια στα Βοδενά? Όχι, ήταν καιρός που έφυγε με τον Ιβάτζη. Μόλις μαθεύτηκε πως ο αυτοκράτορας φεύγει από τη Θεσσαλονίκη με μεγάλο στρατό να ξανακυριεύσει το κάστρο, ο Δραξάν θέλησε να γυρίσει πίσω, να μπει στο φρούριο και να το υπερασπίσει.
Μα ο Αύγουστος το μάντεψε και έδωσε διαταγή να κλείσουν τα στενά, ώστε σαν έφτασε ο Δραξάν, έπεσε στην ενέδρα των δικών μας. Και τον έφεραν εδώ. Και τώρα? Πού πας, πάτερ Ευθύμιε? Στο φρούραρχο. Η άγρια ποινή δεν πρέπει να εκτελεστεί. Μπορεί να ήταν εχθρός ο Δραξάν, ωστόσο είναι άνθρωπος. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Ναι, εχθρός ήταν. Μα ήταν ευγενική ψυχή και το έδειξε. Πάμε. Αν τους ακούσει ο φρούραρχος, αν τους ακούσει, να μην εκτελέσει τη φοβερή τιμωρία. Τι φρικτό πράγμα. Ο Δραξάν, ο υπερήφανος, ο αγέροχος Δραξάν, με σίδερα στα πόδια και στα χέρια στη φυλακή. Και έπειτα, έπειτα. Κι όμως είχε γράψει στον Ιφάτσι να αφήσουν ελεύθερο τον Μιχαήλ. Ναι, έχει ευγενική ψυχή. Σώπα, σώπα, μη μιλάς. Μιχαήλ, Μιχαήλ, μ' ακούς λοιπόν? Μ' ακούς? Μιχαήλ, μίλησέ μου. Γύρισε από το μέρος του τοίχου. Δεν θέλει πια να μιλήσει. Μα πώς με κοίτασε? Πώς με κοίτασε? Με ένα βλέμμα τόσο βαθύ, τόσο. Ίσως πει τίποτα πάλι. Μπα, ούτε κουνιέται καθόλου. Και η ώρα περνάει. Πού να είναι ο Κωνσταντίνος και ο πατέρ Ευθύμιος? Τι να πω, γίνε άραγε με το Δραξάν. Κάποιος έρχεται. Να πάρω το λίχρο να βγω στο διάδρομο. Τα βήματα πλησιάζουν. Νάτι, οι δύο άντρες κάτι κουβαλούν. Μου κάνουν νόημα να μην μιλήσω. Κλείσε την πόρτα. Ποιος είναι? Ποιον κουβαλάτε? Σιγά. Δεν πρέπει κανείς να μάθει πως τον φέραμε απ' έξω. Μα ποιος είναι? Ο Βουβοστούλος. Τον σκότωσαν? Όχι. Μα πώς, τι έγινε? Πήγαμε στο φρούραρχο. Εκείνος δεν εννοούσε να ακούσει. Οι διαταγές του Αυθοκράτορα είναι ρητές, είπε, και δεν μπορεί να δώσει συγχώρεση κανείς. Τον παρεκάλεσε, τον ικέτεψε να του χαρίσουν τουλάχιστον λίγες ώρες. Να τρέξει ο Κωνσταντίνος στο βασιλέα να τον παρακαλέσει. Να τον παρακαλέσει άλλη μια φορά να συγχωρήσει τον Δραξάν. Ή τουλάχιστον να αλλάξει την άγρια ποινή, να μην τον σουβλήσει παρά να τον σκοτώσει σαν στρατιώτη. Άδικα πήγαν τα λόγια μας. Και άνοιξε έξαφνα η πόρτα. Μπήκε μέσα ο Δήμιος να πάρει τη διαταγή. Κύριε, σπλαχνίσου τον. Ο κύριος τον σπλαχνίστηκε, Αλεξία. Του έστειλε το φτωχό δούλο. Ο πατέρ Ευθύμιος θέλησε να πάει στο κελί του για την τελευταία παρηγοριά της θρησκείας. Μας φτάσαμε εκεί. Ο κύριος τον είχε πάρει κιόλας κοντά του. Είχε πεθάνει ο Δραξάν. Ναι. Το κεφάλι του γερμένο στο στήθος. Τα μάτια του κλειστά. Στην καρδιά είχε μπηγμένο το πλατή μαχαίρι του δούλου του. Τον σκότωσε ο Βουβός. Ποιος άλλος θα τολμούσε να το κάνει? Για να τον σώσει από το μακρύ μαρτύριο, ο πιστός δούλος τον μαχαίρωσε. Τον βρήκαμε ανέστητο, σοριασμένο στα πόδια του αφέντη του. Αν τον ανακαλύψουν, θα το πληρώσει με τη ζωή του. Συνέρχεται. Ανασηκώθηκε. Μας κοιτάζει τρομαγμένος. Σώπα. Έλα, σώπα, σώπα, μην κλαις. Μη φοβάσαι. Βρίσκεσαι με φίλους. Δεν θα σε πειράξει κανείς. Φυλάει τα χέρια του Κωνσταντίνου. Ο δυστυχισμένος. Τον Άμυρο. Πώς τον φέρατε εδώ χωρίς να σας δει ο σκοπός? Από το παράθυρο. Αφού μπήκαμε από την πύλη, ο Κωνσταντίνος ξαναβγήκε από ένα παράθυρο. Πήγε και τον έφερε. Μα τώρα τι θα γίνει ο δύστυχος? Θα τον πάρω εγώ. Όχι πια δούλο, αλλά παρατρεχάμενο, ελεύθερο. Τ' ακούς εσύ? Θα σε πάρω μαζί μου. Ναι, μαζί μου. Από εδώ και μπρος θα είσαι δικός μου, κατάλαβες? Τον δύστυχο κατάλαβε και δεν ξέρει πώς να τον ευχαριστήσει. Πήρε και του φυλάει τα ρούχα του. Και τον αφέντη του το Δραξάν, σαν σκύλος πιστός τον αγαπούσε. Σώπα, σώπα, σε παρακαλώ, μην μιλάς άλλο. Τι είναι, τι θέλεις, Μιχαήλ? Πώς αισθάνεσαι, είσαι πιο καλά? Μη μιλάς πια, μη μιλάς. Μιχαήλ, Μιχαήλ. Όταν μου μιλάει, σβήνει πάλι η εικόνα και μένω μονάχος, μονάχος. Ποια εικόνα σβήνει, Μιχαήλ? Η εικόνα της βουβής. Της βουβής στο δάσος. Μην του μιλάς, Κωνσταντίνε. Άφησέ τον. Να, κλείνει τα μάτια του. Να ησυχάσει. Και πριν έτσι πάλι ταράχτηκε, σαν άκουσε την Αλεξία να μιλάει. Αρχίζει λοιπόν να θυμάται. Ευλογημένη η Πανάχρανη.
Πέρασαν μερικές εβδομάδες ακόμα. Σαν θύελα έπεσε ο αυτοκράτορας στα βοδενά. Από όλα τα μέρη, μελίσσα πρόσβαλε την πόλη και το φρούριο. Με τους κρυούς έδερνε αλίπητα όλη μέρα τα τυχογυρίσματα και τη νύχτα οι εργάτες έσκαβαν υπονόμους όπου κρεμίζονταν οι βαρείς πέτρινοι τείχοι. Σε λίγο έφερε τους Βουλγάρους σε τέτοια μηχανία, σε τέτοια αποθάρρυνση, που αναγκάστηκαν να ζητήσουν έλεος και να παραδώσουν πόλη και φρούριο χωρίς όρους τον τρομερό Μακεδόνα. Ο Βασίλειος, αυτή τη φορά, έστελνε στο Βολερό όχι μόνο τους στρατιώτες, αλλά και τους κατοίκους. Και για να προλάβει κάθε επαναστατικό κίνημα, έκτισε δύο καινούργια κάστρα. Την Καρδιά, μέσα στην κλεισούρα που είναι κοντά στα βοδενά, και τον προφήτη Ηλία, λίγο ψηλότερα. Ο χειμώνας από καιρό είχε συμμαζέψει το παγωμένο άσπρο πάπλωμα από τη γη. Στη θέση του απλώθηκε στους λόφους και στους κάμπους, χαρούμενη, μυρωδάτη, η χλωρή ανοιξιάτικη πρασινάδα. Όσο περνούν οι μέρες, λίγο-λίγο αναλαμβάνει ο Μιχαήλ. Μα τόσο σιγά που πολλές φορές ο Κωνσταντίνος χάνει τις ελπίδες του. Είσαι φίλος μου. Ο φίλος μου. Μα πες μου, πώς είναι το όνομά σου? Μιχαήλ. Μα δεν με θυμάσαι λοιπόν? Είμαι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος. Α, ναι. Ναι, ναι. Βέβαια. Ο Κωνσταντίνος. Είμαστε με τον Νικήτα. Εκείνο το βράδυ. Όχι. Όχι, δεν ήταν ο Νικήτας. Ήταν ο Ασάν. Όχι ο Νικήτας. Θεέ μου, γιατί είναι όλα τόσο μπερδεμένα στο κεφάλι μου μέσα? Τόσο μπερδεμένα που με πονάνε. Ησύχασε, Μιχαήλ. Προσπάθησε να μη σκέφτεσαι. Κοιμήσου λίγο. Όχι, όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ. Δεν θέλω. Και δεν θέλω να σε ακούω εσένα να μιλάς. Μη μιλάς, σε παρακαλώ, μη μιλάς. Δεν ξέρω ποια είσαι. Δεν μπορώ να το μάθω. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ταράχτηκε πάλι. Ώρες-ώρες με κοιτάζει ευχαριστημένος, σαν να του αρέσει να με βλέπει. Μόλις όμως κάνω να μιλήσω, θυμώνει. Μείνε κοντά του και μην του μιλάς, να δούμε. Πάω πιο εκεί στο δούλο. Έκλεισε πάλι τα μάτια του. Κι όμως είμαι σίγουρη πως το μυαλό του δουλεύει. Πες μου, ποια είσαι? Είμαι η Αλεξία Αργυρή, Μιχαήλ. Αλεξία. Δεν με θυμάσαι? Που ήρθα μια μέρα στο σπίτι σας στην Αδριανούπολη και παίξαμε μαζί στα χαλιά και κυνηγιόμαστε. Θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά γιατί μοιάζεις λοιπόν τόσο πολύ μιας βουβής Βουλγάρας που την απάντησα σε ένα δάσος? Εγώ ήμουν η βουβή Βουλγάρα, Μιχαήλ. Και ήμουνα με το γέρο Παγράτη όλα αυτά τα χρόνια και σας παρακολουθούσα. Α, έτσι. Με το γέρο, το κορίτσι που δεν ήθελε να μιλήσει. Ώστε εσύ ήσουν η βουβή Βουλγάρα, ε? Ναι, ναι, βέβαια. Τώρα ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα. Όλα, Μιχαήλ, όλα ξεκαθαρίζουν. Τώρα θα μπει κάποια τάξη στο μυαλό σου. Θα δεις πόσο απλά είναι όλα. Ναι, όλα. Μίλα, μίλα μου. Μίλα μου, Αλεξία. Τώρα μου κάνει καλό να σ' ακούω. Μίλα μου. Ώστε ήσουν Ελληνίδα. Ελληνίδα. Και σε λέγανε Αλεξία. Από την ημέρα εκείνη, ο Μιχαήλ άρχισε πιο γρήγορα να παίρνει επάνω του. Πέρασαν οι θυμοί και οι παραξενιές του και ήθελε αδιάκοπα τον Κωνσταντίνο κοντά του. Και η παλιά αγάπη για το φίλο του ξύπνησε δυνατότερη παρά ποτέ. Όσο όμως καλυτερεύει η υγεία του, τόσο πέφτει σε μελαγχολίες που τον αφήνουν σιωπηλό και μαραμένο μέρες ολόκληρες. Ούτε για τη δουλειά του μιλά ποτέ, ούτε για το μέλλον του. Τι έχεις, γιέ μου, και είσαι τόσο θλιμμένος? Τι σε βασανίζει? Δεν θέλεις να μου πεις? Δεν έχω τίποτα, πάτερ Ευθυμία. Να, τίποτα. Είναι από την αρρώστια, ίσως. Σε πονεί τίποτα? Μίλα μου. Πες μου, τι νιώθεις? Τίποτα, τίποτα, πάτερ Ευθύμη, δεν έχω τίποτα. Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Τώρα ήταν εδώ. Βγήκε με την Αλεξία. Πάνε να δουν το σπίτι. Ποιο σπίτι? Να,
Είπα στον Κωνσταντίνο τώρα που δυνάμωσες να σε βγάλουμε από εδώ μέσα, από το υγρό φρούριο, να πας στον καθαρό αέρα, εκεί στη λίμνη του Οστρόβου. Βρήκαν ένα όμορφο σπιτάκι, όπως μου είπαν. Εκεί πλάγι, στο Λουδία ποταμό, στην όχθη της λίμνης. Εδώ στην προφιά θα σε καλά, Μιχαήλ. Και εσύ, Αλεξία, κοντά μου. Και ο Κωνσταντίνος. Να είμαι κι εγώ. Δροσερός είναι ο αέρας της λίμνης, Μιχαήλ. Ναι, ναι. Ανασένει κανείς πιο ελεύθερα εδώ. Μα κάτι είχα αρχίσει να σου λέω. Πώς έπιασαν τότε στο Χάνι, στο Βουτέλιο. Μ' άφησε, δεν πειράζει. Άλλη μέρα μετά μας τα λες. Όχι, όχι. Πρέπει να σου το πω, Κωνσταντίνε. Πρέπει να το μάθεις κι αυτό. Ήρθανε μια μέρα εκεί οι στρατιώτες του Ιβάτζη. Αντιστάθηκα όσο μπορούσα. Με χτύπησαν πολύ. Ανέσθητο μέσα στα αίματα με σήκωσαν. Με έδεσαν σε ένα άλογο και με πήγανε από τα βουνά στη Σέτενα. Δύο μέρες κάναμε να φτάσουμε. Ήσουν πολύ πληγωμένος. Ήμουν. Και χωρίς να μου δέσουν τις πληγές, με έριξαν σε ένα κατόγι. Και εκεί με άφησαν με ξερό ψωμί, χωρίς σκέπασμα, δίχως ούτε στρώμα να ξαπλώσω. Μέρες μέτρωγε η θέρμη. Ήμουνα τόσο αδύνατος που τον περισσότερο καιρό έμενα ανέσθητος. Εκεί με βρήκε ο Ιβάντζης. Μια νύχτα διέταξε, έτσι μισοπεθαμένο όπως ήμουνα, να με σηκώσουνε, να με δέσουνε σε ένα μουλάρι και να με πάνε στα Βόδενα. Στο δρόμο κάποιος τους πρόλαβε και τους σταμάτησε. Τι έγινε τότε, ήμουνα πολύ άρρωστος, δεν κατάλαβα τίποτα. Μια νύχτα μονάχα που συνήλθα, είδα πως βρισκόμουν χάμω μέσα στις λάσπες του δρόμου. Ήτανε νύχτα ήσυχη. Τα άστρα λαμποκοπούσαν πάνω από το κεφάλι μου. Και εκείνη την ώρα σε συλλογίστηκα, Κωνσταντίνε. Είπα πως τώρα θέλοντας και μη, θα παρατήσω πια το έργο μας και θα αναπαυθώ εκεί που ξυπνημό δεν έχει. Δεν θα αναπαυθείς, Μιχαήλ. Μα το έργο μας θα το παρατήσεις. Ο αυτοκράτορας σε περιμένει στα Βοδενά για να σε διορίσει κλεισούραρχος στο καινούριο κάστρο που χτίζεται και να σε κάνει πατρίκιο. Από εδώ και μπρος θα πολεμάς μαζί του. Είχες ειδήσεις? Ναι. Είχα γράμμα του Νικήτα. Έρχεται αύριο να πάρει την Αλεξία για να την παραδώσει στον αυτοκράτορα. Δεν μιλάς, Μιχαήλ. Δεν χαίρεσαι, λοιπόν. Το ξέρεις, Κωνσταντίνε, πως όταν φύγεις θα φύγω κι εγώ μαζί σου. Δεν θα φύγω πια, Μιχαήλ. Δεν θα φύγεις? Τι εννοείς, είναι υπόσχεση? Ναι, είναι υπόσχεση. Έπεσε στα μαξιλάρια. Έκλεισε τα μάτια. Είναι κατάχλωμος, Μιχαήλ. Είναι τόσο ανέλπιστο. Τόσο ανέλπιστο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Φοβάμαι. Ναι, φοβάμαι να το πιστέψω. Φοβάμαι. Ο ήλιος βασιλεύει. Κανείς δεν μιλάει πια. Λόγια δεν χρειάζονται. Η Αλεξία ξέρει την αιτία που είχε κάνει τον Κωνσταντίνο να δεχτεί τις προτάσεις του αυτοκράτορα. Στο βλέμμα του, όπως τώρα την κοίταζε, μέτρησε όλο το βάθος της αγάπης του. Γι' αυτήν άφηνε ακόμα και το έργο του. Σηκώθηκε η κοπέλα από εκεί που καθόταν, πήγε και κούμπησε στη μαρμαρένια καγκελαριά. Οι τελευταίες πορφυρένιες αχτίνες του ήλιου απλώνουν στον ουρανό το βασιλικό τους πέπλο. Τα νησταγμένα νερά της λίμνης αντανακλούν ήρεμα το υπερήφανο κόκκινο φως. Κάπου εκεί ένα ειδόνι κελαϊδάει το βραδινό του ανοιξιάτικο τραγούδι. Πάρα πολλά αισθήματα φουσκώνουν την καρδιά της Αλεξίας. Δάκρυα γλυκά πλημμυρίζουν τα μάτια της. Γυρίζει το κεφάλι στους δύο φίλους. Το βλέμμα του Κωνσταντίνου μένει ακόμα επάνω της. Στο σιωπηλό του ερώτημα αποκρίνεται με συγκινημένο χαμόγελο. Σιγά μπήκε στο σπίτι. Τράβηξε στο δωμάτιό της. Ακούμπησε στο παράθυρο. Κοιτάζει τη νύχτα που έρχεται. Εκεί, στο ποτάμι κοντά, κάθεται στο χορτάρι ο βουβός δούλος. Βλέπει το νερό που τρέχει στα πόδια του. Συλλογίζεται ίσως τον πεθαμένο του αφέντη. Ο ουρανός χλωμιένει. Σβήνει η μέρα. Η νυχτερινή καταχνιά κατεβαίνει στη λίμνη. Αρχίζει να τυλίγει τον Κωνσταντίνο, τον Μιχαήλ, εκεί, στην αυλή. Θα ήταν αδύνατο τώρα πια. Τι θα ήταν αδύνατο, Μιχαήλ? Θα ξαναφύγουμε. Ναι, θα ήταν αδύνατο τώρα πια. Το νιώθεις, λοιπόν? Το μάντεψες? Τι να μαντέψω, Μιχαήλ? Πως τώρα πια, αν ήταν να την ξαναχάσω,
Δεν θα ήθελα πια να ζήσουν. Ποια? Για ποια λες? Για την Αλεξία. Την αγαπάς, Μιχαήλ? Της το είπες? Όχι. Όχι ακόμα. Ήταν να φύγω. Δεν ήθελα να την ταράξω. Πού πας, Κωνσταντίνε? Πουθενά, να ξεμουδιάσω λίγο. Πρέπει να ηρεμήσω πριν του ξαναμιλήσω. Είναι άρρωστος. Μια λέξη μου μπορεί να τον σκοτώσει. Και αυτή τη λέξη δεν πρέπει. Δεν πρέπει να την πω. Είναι μήνες. Μήνες και μήνες που θέλω να σου το εξομολογηθώ, Κωνσταντίνε. Είναι μήνες που σου το κρύβω αυτό το μυστικό. Αλλά ντρεπόμουν να το ομολογήσω. Τι νόμιζα, βουλγάρα. Και αν εκείνη δεν σε θέλει, αν αρνηθεί. Αν δεν με θέλει, αν μ' αρνηθεί, μα τότε χωρίς αυτή δεν θα μπορέσω να ζήσω. Αλλά γιατί να μ' αρνηθεί? Τι να μ' αρνηθεί? Γιατί να μ' αρνηθεί? Έσβησε η φωνή του. Γιατί? Και είναι άρρωστος. Είναι αδύνατος. Και εγώ δεν τολμώ να γυρίσω να τον κοιτάξω. Αν αρνηθεί. Και βέβαια θα αρνηθεί. Η Αλεξία θα θελήσει να μείνει δική μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Και ο Μιχαήλ τι θα κάνει? Θα πεθάνει άραγε αν δεν το θέλει. Θα πει σε μοναστήρι. Θεέ μου, με τι δικαίωμα ζητάει ο Μιχαήλ από την Αλεξία την αγάπη της? Τόσον καιρό δεν το βλέπει πως εκείνη δεν τον αγαπά. Δεν παρατήρησε πως με κοιτάζει, πως ανταμώνουν τα βλέμματά μας. Κι όμως τώρα ο φίλος μου κοίταται στο στρώμα, χλωμός. Κι αυτός ήταν πάντα ο πιο αδύνατος. Αυτός πάντα είχε ανάγκη από τρυφερότητα και αγάπη, από ζεστασιά και φροντίδα. Και αγαπά την Αλεξία. Και την αγαπά τόσο που λέει ότι μακριά της δεν θα μπορέσει να ζήσει. Και εκείνη, με τι δικαίωμα, με τι δικαίωμα θέλει να μου την πάρει? Μα όχι, τον αγαπώ. Τον αγαπώ τον Μιχαήλ. Μια λύση υπάρχει. Να διαλέξει η Αλεξία. Ή ας την πάρει αυτός. Ας ευτυχήσει. Εγώ δεν θα καταδεχτώ ποτέ να γίνω εμπόδιο στην αγάπη του. Ας την πάρει. Αφού δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ευτυχία. Θεέ μου, Θεέ μου, πώς με κοιτάζει. Μήπως μάντεψε τίποτα? Γιατί να μ' αρνηθεί? Γιατί να μ' αρνηθεί? Γιατί να σ' αρνηθεί, Μιχαήλ? Δεν βλέπω γιατί να σ' αρνηθεί. Ζήτησέ την. Ίσως να σε θέλει. Πρέπει να σε θέλει, Μιχαήλ. Πρέπει. Πρέπει να με θέλει. Πώς το λες, Κωνσταντίνε? Είσαι καλά τώρα πια. Αύριο που θα έρθει ο Νικήτας μπορείς να φύγεις και εσύ μαζί του. Να φύγω κι εγώ μαζί. Κι εσύ, Κωνσταντίνε. Εγώ... Έλα, δώσε μου το χέρι σου, φίλε μου. Ακριβέ μου, φίλε. Πόση δύναμη έχεις. Με πονάς. Γιατί μου σφίγγεις έτσι το χέρι? Γιατί? Για να σου ευχηθώ. Να σου ευχηθώ να... Να ευτυχήσετε. Να ευτυχήσετε. Κωνσταντίνε, στάσου. Πού πας, Κωνσταντίνε? Έφυγε. Δεν το ξεχωρίζω μέσα στο σκοτάδι. Δεν το ξεχωρίζω. Κωνσταντίνε, πού είσαι? Τι σκοτεινά που είναι γύρω. Ένα φως. Ένα φως μονάχα. Εκεί. Στο παράθυρο της Αλεξίας. Εκεί. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας παρουσίασε σήμερα το τέταρτο μέρος του έργου της Πινελόπης Δέλτα, Τον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Θεατρική διασκευή και προσαρμογή για το ραδιόφωνο Ιουλίας Ιατρίδη. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνες
Μάκης Ρευματάς ως αφηγητής. Κώστας Καστανάς, Κωνσταντίνος. Θεόδωρος Έξαρχος, Δραξάν. Γιώργος Μετσόλης, Γρηγόρης. Ματίνα Καρά, Αλεξία. Νίκος Τζόγιας, Νικήτας. Γιώργος Νέζος, Πάτερ Ευθύμιος. Κώστας Ριγόπουλος, Μιχαήλ. Στους άλλους ρόλους οι καλλιτέχνε Γιάννης Κανδύλας, Σταμάτης Ράπτης, Μιχάλης Μπαλής, Λουκιανός Ροζάν. Επιλογή μουσικής Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη.